μάλλον ένα γεγονός, μια διάσταση μάλλον των επόμενων ευρωεκλογών που είναι κρίσιμη. Κρίσιμη τουλάχιστον όσο είναι και το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών που νομίζω ότι είναι κρισιμότερη στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι σήμερα. Το θέμα της συμμετοχής των πολιτών στη ψηφοφορία. Λόγω αυτών που πέρασε η χώρα τα τελευταία 4 χρόνια, του μνημονίου και των λοιπόν πολιτικών και στάσεων και συμπεριφορών και της κοινωνίας και των κομμάτων και των ατόμων, αν θέλετε, υπάρχει ο κίνδυνος μιας γενικευμένης απογοήτευσης ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει, ότι όλοι είναι ίδιοι, ότι ό,τι και να κάνουμε τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους, που πιστεύουμε εμείς ότι μάλλον δεν ισχύει, ότι μάλλον ισχύει το αντίστροφο, ότι όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν με την αντίστοιχη συμμετοχή των πολιτών. Άρα, ήδη το τελευταίες ευρωεκλογές το ποσοστό συμμετοχής ήταν πολύ χαμηλό. Θα θυμάστε τις συνθήκες του 2009, αν θα σας ανακαλέσουμε λίγο. Υπάρχει κίνδυνος το ποσοστό συμμετοχής να είναι χαμηλό, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και οποιοδήποτε μπορεί να ευνοήσει, κυρίως τους ευρωσκεπτικιστές, θα λέγαμε εμείς, οι άλλες δυνάμεις που δεν έχουν και πολύ ψηλά στην ατζέντα τους την συμμετοχή, τη λαϊκή συμμετοχή. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να κάνω μια πρόσκληση προς τους νέους ανθρώπους που δεν έχουν πολιτική εμπειρία μακρόχρονη όπως εμείς που είμαστε αρκετά χρόνια σε αυτό το χώρο, να μην υποβαθμίσουν τη διαδικασία των ευρωεκλογών, να μελετήσουν τις προτάσεις των κομμάτων και των υποψηφίων και επομένως και τη δική μας και να πάνε να ψηφίσουν. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια συμμετοχή και μια επιδοκιμασία από τους νέους κυρίως ανθρώπους, γιατί οι θέσεις μας δεν είναι, όπως είπε και εδώ προηγουμένως, ούτε λαϊκιστικές, ούτε απ' την άλλη ότι όλα πάνε καλά και έχουν φτιάξει τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ίδια η διαδικασία συμμετοχής νομίζω ότι δικαιώνει την ιδιότητα του πολίτη. Και είναι αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλουν μάλλον να γίνει μια καλύτερη από όσο καλή με όλα τα μελετήματα που έχει μέχρι σήμερα. Θα εκπροσωπήσουμε, είμαστε και δύο υποψήφοι δυτικής Ελλάδας, να το πούμε. Προφανώς το ψηφοδέλτιο ξέρετε ότι είναι ένα για όλη τη χώρα. Θα κάνουμε ό,τι περνάμε από το χέρι μας για να τιμήσουμε την ψήφο του λαού και στη Δημάρχη και στο